Ανεμοστρόβιλος. Ανεμοστρόβιλος, στο άστραμα. Στο άστραμα. Έριξε δέντρα. Δέντρα, εδώ που ξέρετε τις τέντες, τα πάντα, όλα, τα πήρε όλα. Απάνω στη μια πήρε το πλυντήριο απάνω στο σπίτι μου και το πήγε από εδώ. Ξαφνικά, παιδιά, δεν ξέρω κι εγώ, μέσα σε δύο λεπτά έγιναν όλα. Ανεμοστρόβιλος, έτσι. Ναι, γυρνάγαν όλα, ναι. Και τα σπάσανε τζάμια. Τζάμια, εδώ... Ώρες τρόμου πριν από λίγα λεπτά, έξω από το 6ο Γενικό Λύκειο της Καλαμάτας, εδώ στην Οδό Αθηνών, όπως βλέπετε κι εσείς, ξεριζώθηκαν δέντρα από το πέρασμα ανεμοστρόβιλου, καρέκλες βρέθηκαν περίπου στα 2 μέτρα επάνω στην οροφή, έσπασαν φωτιστικά σώματα. Δέντρα έχουν πέσει μέσα στο σχολείο, αρκετές ζημιές σε αυτοκίνητα αλλά και σε παρακείμενα καταστήματα και σπίτια. Η κατάσταση εκείνη την ώρα, όπως μας την περιγράφουν κάτοικοι, ήταν δραματική. Πάρα πολλές οι ζημιές που έχουν παρουσιαστεί εδώ στα καταστήματα στην Οδό Αθηνών. Σε αυτό εδώ το σημείο, μια ολόκληρη τζαμαρία υποχώρησε. Ενώ στέγες έχουν κυριολεκτικά αποκολληθεί. Βλέπετε εδώ πίσω, σε όλες τις εγκαταστάσεις καταστημάτων που βρίσκονται σε αυτό το μέτωπο. Δέντρα έχουν ξεριζωθεί, με ό,τι αυτό ουσιαστικά κίνδυνο σηματοδοτεί για όλες τις περιοχές. Ευτυχώς είχα πάει να πάρω το παιδί και δεν ήμασταν εδώ. Ευτυχώς και δεν είχα ούτε πελάτη να σκοτωθεί κανείς να έχουμε χειρότερα. Άμα ήταν κανένας έξω να βούτυξε την πόρτα, όλοι εκεί πέρα, τι να φτάσει εκεί πέρα. Όλη αυτή την πόρτα. Εκείνη το άλλο, εκείνο εκεί νάτο. Από εδώ πέρα το πήρε. Το άλλο το υπόσχεκο δεχάμι το πήρε εκείνο εκεί. Ήταν υπόσχεκο δεχάμι. Έχετε ξαναδεί κάτι τέτοιο? Έχω δει από μακριά, έχει τόσο κοντά να είμαι δίπλα. Δηλαδή πώς ήταν εκείνη η στιγμή? Α, το χάμω. Γύριζε, έβλεπε τα πράγματα, γύριζε όλα πάνω. Τα γύριζε, ό,τι πράγματα ήταν, τα γύριζε πέρα εδώ. Έγινε. Κοιτάξτε λοιπόν που έχει φτάσει η πόρτα, έχει μεταφερθεί σχεδόν 20 με 25 μέτρα από το σημείο στο οποίο βρισκότανε. Και πραγματικά εκείνες οι στιγμές για τον κόσμο που βρισκόταν εδώ, τους επαγγελματίες αλλά και τους περιοίκους, ήταν κυριολεκτικά τρομακτικές. Βλέπετε εδώ έχουν εξηλωθεί ολόκληρες εγκαταστάσεις. Τσίγκοι πετούσαν στον αέρα, όπως μας περιγράφουν οι κάτοικοι. Ήταν οι ώρες εκείνες, τα λεπτά εκείνα που κύλησε ο ανεμοστρόβιλος νότια και κυμνήθηκε προς τα βόρεια.